Αγαπητοί μας φίλοι, μαζί σας και πάλι σήμερα, μη σας ξενίζει το γεγονός ότι κοντά μας έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Οδέσης Πέλης και Αλαιμοπίας, που είναι αγαπητός και γνωστός σε όλους μας και περιμένουμε το λόγο της οικοδομής. Απλώς, κατανοητός και όχι εξωπραγματικός. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Σεβασμιότατος σήμερα είναι ο θεσμός του Ιερού Μυστηρίου της Εξομολογήσεως. Σεβασμιότατε, και πάλι να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλωσορίσουμε και να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ πάλι που ήρθε εδώ στο φιλόξενο σταθμό 4Ε και κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Παλαιότερα είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές τέτοιες, πολύ παλιά πρέπει να ήταν. Μια φορά μόνο κάναμε μια εκπομπή για τα παιδιά. Τώρα θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για να βοηθήσουμε μερικούς ανθρώπους να προσέλθουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πιο σωστά. Το θέμα μας που θα εξετάσουμε σήμερα είναι ο θεσμός της Ιεράς Εξομολογήσεως. Να πω μερικά λόγια γενικά για την αμαρτία, γιατί η εξομολόγηση αναφέρεται στις αμαρτίες που έχουμε κάνει. Η αμαρτία, όπως λέει και η προς Εβραίους επιστολής, είναι ως γνωστόν είναι ρίζα πικρίας, πικρή ρίζα. Σκοτίζει το νου, δηλητηριάζει την καρδιά και εχμαλωτίζει τη θέληση. Αυτό το επιβεβαιώνει κατηγορηματικά και ο ίδιος ο Κύριος. Λέει πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Έτσι δεν λέει εκεί. Μάλιστα. Ναι, το λέει στον Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο, 34 στίχο. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ασχολείται με αυτές τις πνευματικές καταστάσεις, παρομοιάζει τις αμαρτίες με τις αρχαίες σκύλες. Είδατε εκείνα τα μυθικά τέρατα. Λέγει χαρακτηριστικά για την αμαρτία. Ου μη δοκεί αμαρτήν ούτως αυτήν αναπλάτων, ίας ή τον έξωθεν ποιητέ τα σκύλας υπογράφουσιν. Όπως λέει, περιγράφουν τις σκύλες, αυτά τα μυθικά τέρατα, οι έξωθεν ποιητές, δηλαδή οι τραγικοί και οι άλλοι, έτσι ακριβώς παρομοιάζει τις αμαρτίες μέσα στον άνθρωπο. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το σώμα του θανάτου. Δεν λέει εκεί για το ότι στην προς Ρωμαίους, στον 7ο κεφάλαιο 24, μιλάει για το σώμα του θανάτου. Ποιο είναι το σώμα του θανάτου, δηλαδή, αν μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αυτό το σώμα του θανάτου, το στοιχείο του θανάτου που υπάρχει μέσα μας είναι η αμαρτία. Η αμαρτία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι να απαλλαγεί από την αμαρτία, να θεραπεύσει και να διασώσει ο άνθρωπος την πρώτη του ευγένεια. Να διασώσει τους βασιλικούς χαρακτήρες του Θεού που έχει μέσα του. Όπως ξέρετε, ο Θεός έβαλε τα δάκτυλά του μέσα μας. Μας ζωγράφησε τους χαρακτήρες του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου. Είναι πώς θα απαλλαγεί από την αμαρτία, πώς θα διασώσει την πρώτη του ευγένεια, πώς θα ξαναφέρει στην επιφάνεια τους χαρακτήρες του Θεού. Ο αείδημος Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, ο οποίος έγραψε πολύ καλά πράγματα, πολύ καλά πράγματα που μέχρι σήμερα έχουν ισχύν. Λέει για την αμαρτία, μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι από ένα γραπτό κήρυγμα του 1959, σκεφτείτε. Και λέει, η μεγαλύτερη τραγικότητα μέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος είναι η αμαρτία. Η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Ναι. Αλίμονος εκείνο τον άνθρωπο, τον χριστιανό, λέει, που δεν ζει την τραγικότητα αυτή, που δεν έχει συνεχή υπόμνηση της αμαρτίας. Που η συνείδησή του πριν από την αμαρτία δεν τον ελέγχει. Αλίμονο, λέει, στον άνθρωπο που κάνει αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνει. Και ότι ετοιμάζεται να κάνει την αμαρτία και προηγουμένως δεν τον ελέγχει καθόλου η συνείδηση ότι αυτό που θα κάνει είναι αμαρτωλό. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει χάσει την εσωτερική αίσθηση. Είναι πνευματικά νεκρός, όπως το σώμα που όταν πεθάνει δεν αισθάνεται και δεν έχει ζωή. Και λέει παρακάτω ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί
η αμαρτία που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παράβαση του θελήματος του Θεού και η ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, ναι. Αυτό δεν είναι, ναι. Δεν παραβαίνουμε τον Θεό, ικανοποιούμε αυτό που έχουμε εμείς ανάγκη. Η αμαρτία λοιπόν είναι μία πράξη, έτσι. Λέει, ένα παράδειγμα, κλέβεις ένα πράγμα, αυτό είναι πράξη αμαρτωλή. Αυτή η αμαρτία, άμα δεν την προσέξεις, να πεις ότι μια φορά την έκανε, δεν την ξανακάνω, την ξανακάνεις, την ξανακάνεις, την ξανακάνεις, τότε λέει η πράξη γίνεται κατάσταση. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Είδατε, λέει. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι επειδή έκλεψε μια φορά είναι κλέφτης ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να πει ότι έπεσε στην πορνεία μια φορά είναι πόρνος, αλλά άμα αυτό που το έκανε μια φορά το συνεχίζει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Και μετά του γίνεται πλέον καθεστώς, λέει ο Μητροπολίτης αυτός, ο αείδημος Μητροπολίτης, σπουδαίος επίσκοπος, λέει η πράξη γίνεται η κατάσταση. Είναι μια καθολική πραγματικότητα στη ζωή μου, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Χρειαζόμαστε όλοι την θεραπεία της χάριτος του Θεού. Μια γενική έτσι αυτή για την αμαρτία, ότι η αμαρτία κατ' ουσίαν είναι η παράβαση του θελήματος του Θεού. Η αστοχία, έτσι δεν είναι. Ναι. Να πω τώρα λίγα λόγια και για τη σύσταση του μυστηρίου. Αυτά είναι γνωστά, πασίγνωστα, ναι. Αλλά έτσι να το πω. Από την Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο από την Καινή, κάθε θεοφιλής ψυχή προσπαθούσε, πενποθούσε να γιατρευτεί από την ασθένεια της αμαρτίας. Όχι μόνο στην Καινή, και στην Παλαιά. Ήασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνς. Την Παλιά Διαθήκη, έτσι. Ναι. Είναι ψαλμός 40. Ήασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνς. Ναι. Παρακαλούσε με τα λόγια του αυτά ο προφήτης Δαβίδ. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε ο Χριστός, ενυθρώπισε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, όλα αυτά τα έκανε προκειμένου να θεραπευτεί το μέγα τραύμα που λέγεται άνθρωπος. Γι' αυτό δεν είναι, αν μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ιατρός και θεράπευσε κάτι, το μέγα τραύμα που εθεράπευσε είμαστε εμείς, ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι ο Χριστός έγινε ο ιατρός του ανθρώπου. Ένας αγιορείτης ιερομόναχος, ο πατήρ Γρηγόριος, που έχει γράψει, έχει γράψει ένα βιβλίο, «Η θεραπεία του θεραπευτού». Δηλαδή, η θεραπεία του εξαμολόγου που είναι θεραπευτής. Λέει ο ίδιος ο Χριστός χαρακτήρισε την αμαρτία ως ασθένεια και τον εαυτό του ως ιατρών, απαντώντας σε εκείνους που τον κατηγορούσαν ότι επισκέπτεται τους αμαρτωλούς. Λέει δεν έχουν λέει, ανάγκη του οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Έτσι δεν είπε εκεί. Άρα λοιπόν ο Χριστός μόνος του είπε ότι είναι ιατρός των ανθρώπων. Και ότι ούκ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιν. Και μιλώντας, θα θυμάστε που πήγε στην συναγωγή, στη Ναζαρέτη, ο Χριστός που μίλησε ενώπιον των συμπατριωτών του, άνοιξε εκεί την Αγία Γραφή και τι είπε. Λέγει, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχούς απέσταλκέ με». Ιάσασε τους συντετριμμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτους άφεσιν. Ο Κύριος ήλθε στη γη ως ιατρός εκείνων που η καρδιά είχε στριβεί από το βάρος της αμαρτίας. Ναι, γι' αυτό ήρθε. Κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας, ο Κύριος ήλθε να θεραπεύσει τους ασθενείς που έχουν νουν άστατον και εύκολα διεφθαρμένο και δεν μπορούν να αντισταθούν στις προσβολές των παθών. Πολλοί από εμάς με το παραμικρό πέφτουμε πού, στις αμαρτίες. Και ήρθε ο Κύριος να μας θεραπεύσει. Και ο Ιερός Χρυσόστομος μας προτρέπει. Λέει, έχει μια ωραία περικοπή ο Χρυσόστομος. Πολύ ωραία. Λέει, ο Κύριος απλώς διαπιστώνει ότι ο Χριστός ήρθε να μας θεραπεύσει από τις αμαρτίες. Αλλά ο αυτός ο Χρυσόστομος ξέρει ότι πολλές φορές απελπιζόμαστε από τα αμαρτήματά μας. Λέμε τώρα σιγά εγώ έχω αυτό το πάθος, δεν μπορώ να το κόψω, δεν ξέρω, και λέει αμάρτησα, μη λες αμάρτησα και τι μπορώ να κάνω. Έχεις ιατρόν ανώτερο από την αρρώστια. Ο γιατρός λέει είναι πιο ανώτερο. Έχεις ιατρό που νικά τη φύση του νοσήματος. Ιατρό που θεραπεύει μόνο με το νεύμα. Ναι,
Έχεις ιατρόν ο οποίος μπορεί και θέλει να σε θεραπεύσει, λέει ο Χριστός. Δίδει θάρρος και λέει ο Χριστός όχι μόνο με τα χέρια του, ακόμη και με το νεύμα του έτσι. Έτσι όταν σήκωνε το χέρι του και έδιδε εντολή, αμέσως θεραπεύονται οι άνθρωποι από τα δαιμόνια, από τις αρρώστιες κλπ. Σε αυτόν τον μοναδικό φιλάνθρωπο ιατρό καταφεύγει κάθε πνευματικά ασθενής που ζητάει την ίαση της ψυχής του. Έχει και ένα ωραίο τροπάριο που λέει «Την συπεδώνα σωτήρ θεράπευσον της ταπεινής μου ψυχής μάλαγμάμι επίθες και έλεον και ίνων έργα μετανοίας κατάνοιξη μεταδακρύων». Είναι ο όρθρος του μεγάλου κανόνος, λέει. Η συμπεδώνα είναι το. Η σύψη. Ναι, ναι, ναι. Θεράπευσον τη ταπεινή μου ψυχή. Μάλαγμα, βάλε το φάρμακο, το επίθυμα. Επίθεμα, επίθεμα, πώς λέτε, έτσι δεν είναι. Έλεον και ίνο. Ποιος είναι το λάδι και το. Έργα μετανοίας κατάνοιξη μεταδακρύων. Τώρα θα το ακούσουμε την άλλη εβδομάδα. Θα το ακούσουμε. Του μεγάλου κανόνου. Εάν αναφερθούμε έτσι στην ίδρυση του μυστηρίου, πώς ας πούμε. Ο θεσμός της εξομολογήσεως καθιερώθηκε. Ασφαλώς θα αναφερθούμε στο περιλάλητο χωρίο του Ιωάννου. Είναι περιλάλητο. Καθώς απέσταλ και με ο πατήρ, καγό πέμπο είμαστε. Και τούτο είπον, ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε αφή, αν την οκατείτε και κάτι. Είναι το κλασικό χωρίο που δείχνει τη σύσταση του μυστήριου. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Εδώ βλέπουμε να τους δίδει την εξουσία του δεσμήν και λύν, τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ένας αρχαίος ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικός, μαθητής του Χρυσοστόμου. Αντιγράφει το Χρυσόστομο, αλλά έχει και δικές του ιδέες ωραίες. Λέει, επεξηγεί το χωρίο εξής. Εγχειρίζει αυτής το ίδιο έργο και καθιστά τούτους διαδόχους αυτού. Λέει, αυτό που κάνει ο Θεός το δίδει, το εγχειρίζει στους πνευματικούς. Yeah. Και τους κάνει διαδόχους. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι ο πνευματικός κάνει πάρα πολύ σπουδαίο τι. Πολύ σπουδαίο έργο, έτσι είναι. Ναι. Την ίδια δωρεά ιδιαιτέρως έδωσε και στον Πέτρο και στους άλλους μαθητάς. Που είπε εσύ Πέτρος και επιτάφθη την Πέτρα κλπ. Αν την αναφείτε κλπ. Ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει ότι ο Κύριος συγχωρεί τις αμαρτίες των μετανοούντων εάν μετανοήσουσιν εις ενότητα Θεού και συνέδριον επισκόπων. Ξέρετε, παλαιότερα η εξομολόγηση γινόταν ενώπιον του επισκόπου και μπροστά σε όλο το πλήρωμα. Βέβαια τότε λεγόντουσαν και πράγματα που δεν ήταν. Ποιος μου, κάπου είχα διαβάσει ένα βιβλίο, στο βιβλίο του Πατρός Επιφανίου, λέει έχει εκκλησία εξουσία, έχει. Ναι. Και λέει ότι κάποια γυναίκα επί Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος, που είναι Άγιος, δεν έχει σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο. Ίσως ο Άγιος Νεκτάριος ήταν στο όνομα εκείνο. Λέει, εξομολογήθηκε τις αμαρτίες της τα σαρκική, έκανε πάταγο και από τότε ορίστηκε ο επιμετανοίας πρεσβύτερος και σιγά σιγά πήραν και όλοι οι κληρικοί. Ναι. Στο βιβλίο του Βαρνάβα, αρχαίο βιβλίο έτσι, επίσης προτρέπει αυτούς που πρόκειται να προσευχηθούν να έχουν εξομολογηθεί. Εξομολογήσει η αμαρτία σου, σύ ου προσάξεις επί προσευχή εν συνεδύσει πονηρά. Δηλαδή δεν μπορεί να πας να προσευχηθείς, αν προηγουμένως δεν έχεις εξομολογηθεί ποιες τις αμαρτίες. Και οι αποστολικές διαταγές, το ίδιο, λέει κατά Κυριακή Κυρίου, συναχθέντες, κλάσατε άρτων, κάντε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ευχαριστήσατε προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα ημών, όπως καθαρά η θυσία ημώνη. Το λέει καθαρά. Προεξομολογησάμενοι. Όλα αυτά θα τα κάνετε αφού πρώτα εξομολογηθείτε, ώστε η προσφορά που θα κάνετε να είναι καθαρή. Ξέρετε ότι στην παλιά εποχή κοινωνούσαν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι. Δεν είναι όπου βγαίνει τώρα το Άγιο Ποτήριο και κοινωνούν μερικά παιδάκια, δύο-τρεις γριές, οι λίγοι περισσότεροι. Τότε όλο το εκκλησίσμα έπρεπε να κοινωνήσει. Και λέει να προεξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Και αν δεν κοινωνούσε κανένας, τον φώναζε ο πρεσβύτερος και έλεγε την αιτία νυπάτω. Πες για ποιον λόγο, ας πει την αιτία, για ποιον λόγο δεν ήταν. Και αν δεν ήταν εύλογη η αιτία, εντάξει, αν δεν ήταν, του βάζαν κανόνα. Και μάλιστα τους ασθενείς, όσοι ήταν στα σπίτια τους, πήγαινε ο διάκονος και τους μετέφερε τη θεία κοινωνία. Το θεωρούσαν απαραίτητο να κοινωνήσουν. Να γίνεται θεία ευχαριστία και να μην κοινωνήσουν. Στην αρχή λοιπόν ενώπιον του επισκόπου και το κληρικό γινόταν η εξομολόγηση. Μετά στον οριστέντα
επί μετανία πρεσβύτερων και μετά μυστικός όλους κλήρους. Όλοι οι κληρικοί έχουν το δικαίωμα. Αρκεί να τους δώσει την άδεια ο επίσκοπος, επειδή ακριβώς εκεί χρειάζεται και μια διάκριση, γιατί όλοι δεν μπορούν να κάνουν το μυστήριο της εξομολογής. Ως μέμαν, λέει ότι πολλοί κληρικοί πνευματικοί κατέστρεψαν τους εξομολογουμένους από την ακρισία τους, έτσι, από την ακρισία τους. Αντί να τους θεραπεύσουν τα τραύματα, τους δημιούργησαν προϋποθέσεις να κάνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή και άλλες. Τώρα, είπα ποια είναι η σύσταση του μυστήριου, να πω και λίγα λόγια για την προσωπικότητα του πνευματικού. Λίγα λόγια, δεν είναι. Ας δούμε τώρα πιο λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός πνευματικού οδηγού, ενός σαβά, ενός γέροντος. Να πω μια φράση που λένε στο Άγιον Όρος. Λένε, δεν μπορείς να γίνεις γέροντας εάν δεν θάψεις τον γέροντά σου. Μάλιστα, έχετε ακούσει, ναι. Που το είπατε κάπως τις μέρες αυτές. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να γίνεις, λέει, γέροντας εάν δεν θάψεις τον γέροντά σου. Δηλαδή, εάν δεν μαθητεύσεις πρώτα στον γέροντα, ο οποίος θα σου παραδώσει τον Χριστό, και αφού πρώτα γίνεις ικανός, θα τον μεταδώσεις και στους άλλους. Μετά θα γίνεις γέροντας και θα αναλάβεις τη διαπαιδαγώγηση πνευματικών τέκνων. Εδώ να κάνω μια μικρή παραπίεση. Εδώ συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Πολλοί επίσκοποι λένε η εξομολόγηση είναι μέσα στη σύσταση του μυστηρίου της ιεροσύνης. Πράγματι, εφόσον ας πούμε ο άλλος χειροτονείται, κηρύττει το λόγο της βασιλείας και λοιπά, έχει αυτό το πράγμα. Όλοι όμως δεν είναι ικανοί από μικρής ηλικίας να εξομολογούν. Δηλαδή μπορεί να κάνουν φοβερά σφάλματα. Και από μεγάλη σφασμότητα όταν δεν έχει τις ικανότητες, τις γνώσεις, την πείρα, την αρετή. Πώς θα εξομολογήσει και τι θα πει. Όχι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Διότι υπάρχει περίπτωση άμα το δώσει ένα νεαρό κληρικό να εξομολογεί και δεν έχει διάκριση και δεν τον παρακολουθείς. Ο επίσκοπος πρέπει αυτούς τους νέους πνευματικούς να τους παρακολουθεί. Να δει τι λένε, πώς λένε κλπ. Υπάρχει περίπτωση ή να πέσουν στη μεγάλη αυστηρότητα. Λέει ο Θεός να σε φιλέει από καινούριο άρχοντα και από παλιά κουρμπέτησα. Έτσι λέει. Ναι, ναι. Ο ένας είναι πάνω στην ακμή του και όλα. Ο άλλος είναι παμπώνηρη και μπορεί να σε. Ναι. Λοιπόν, λέει πρέπει ή θα φτάσει στο άκρο να εξομολογεί και με αυστηρότητα και να μην έχει άλλες πλάχνα εκτιρμών κλπ. Ή θα είναι πάρα πολύ ελαστικός. Έχοντας υπόψη την ηλικία του. Έτσι. Νεαρό παιδί και συμβάει και οι άλλοι είναι και τα νεαρά παιδιά. Και το κακό είναι ότι πολλοί από αυτούς που θέλουν να κάνουν μια ζωή χαλαρή βρίσκουν τέτοιους πνευματικούς. Οι οποίοι τους βάζουν και ένα μαξιλαράκι κιόλας και έτσι κάνουν πιο εύκολα εκείνα τα οποία θέλουν. Έχει γεμίσει ο τόπος από τέτοιους. Ναι. Αυτό είναι, οφείλεται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος πρέπει να φροντίζει να καταρτίζει τους πνευματικούς του όσους θα τους κάνει, όσους. Και φυσικά δεν πρέπει να γίνονται πολύ νωρίς, έτσι. Πάρα από τα 30, πάρα από τα 30. Πάρα από τα 30 και να έχουν έτσι μια ωριμότητα. Μια ωριμότητα, δηλαδή να έχουν μια διάκριση, να καταλαβαίνουν τι είναι η αμαρτία και τι δεν είναι. Πού μπορεί να κάνει οικονομία και πού δεν μπορεί να κάνει οικονομία. Γιατί άμα, όπως μου έλεγε ένας πνευματικός, εγώ μόνο το αμάρτημα, τι μου είναι, δείτε τι μου είπε. Εκείνο που πας στους μάγους, και ένα άλλο μου είπε εκεί και της, μου είπε όταν ο άλλος πάει και ψευδορκίσει στο δικαστήριο ή πάει στους γάμους, στους μάγους, μόνο αυτό θεωρώ αμαρτίες. Τα άλλα δεν τα θεωρώ αμαρτίες. Τα είχε βάλει τη λίστα αυτός μόνος του, καταλάβατε, ναι. Ενώ αυτό πρέπει να έχει την πείρα των πατέρων, γι' αυτό λέμε να θάψεις τον γέροντά σου, να μαθητεύσεις σε κάποιον γέροντα και μετά θα τραφτώ. Ναι. Είναι βασική προϋπόθεση για να καθοδηγήσει η υπακοή, η υπακοή που κάνουμε ελεύθερα στον πνευματικό οδηγό σημαίνει πως του αναγνωρίζουμε κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Δηλαδή αυτός αφού πρώτα επέτυχε τη δική του αναγέννηση είναι ένα ικανός να καθοδηγήσει και άλλους. Είναι βασική προϋπόθεση για να καθοδηγήσει σωστά να έχει ο ίδιος καθαριστεί, φωτιστεί και αγιαστεί. Εντάξει. Αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν μπορούν να γίνουν απόλυτα, αλλά να έχει κάποια επίγνωση του έργου που κάνει. Έτσι δεν είναι, Δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος. Και στη Μητρόπολη μου κάποιος το έλεγε.
Εμείς τους είπα σε κάποιους να διαβάζετε, ξέρω να είσαι πνευματικός, να διαβάζετε, γιατί αυτό είναι. Και άκουσα με τα σχόλια τι έλεγαν. Εμείς έχουμε τη γραμμή μας. Λέω, ποια γραμμή? Δεν υπάρχει γραμμή. Η γραμμή είναι η γραμμή της Εκκλησίας. Ό,τι έχω εγώ θα έχει και αυτός. Δεν μπορεί να έχει αυτός να λέω εγώ η πορνεία είναι αμαρτία και ο άλλος να λέει δεν είναι αμαρτία. Ε? Το καταλάβατε. Γι' αυτό είπα ότι η εξομολόγηση είναι πολύ δύσκολο μυστήριο. Γιατί ο άλλος μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να βάλει τον εαυτό του, τις ιδέες του, οι οποίες δεν είναι φυσικά. Και όταν δεν έχει μια ηθική συγκρότηση. Ναι, δεν και, μπορεί και να κάνει και το ηθική συγκρότηση. Αλλά και δεν είναι και εκείνα που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να λέει άλλα το Ευαγγέλιο, οι κανόνες. Ο επίσκοπος ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Έτσι υποτίθεται. Δεν μπορεί να σου λέει κάτι και να του λες εσύ, εγώ έχω τη γραμμή μου. Ποια γραμμή σου? Ποια γραμμή σου? Άμα ήθελες τη γραμμή σου, να μην σου γίνει, μην γινώσουν ακλήρικος. Ναι. Ο Παύλος υποπίαζε και δουλαγωγούσε το σώμα του για να μην φανεί αδόκιμος στα κηρύγματά του. Φοβόταν μήπως κηρύξει πράγματα τα οποία δεν τα είχε ζήσει και δεν τα ήξερε. Έτσι δεν είναι? Ο πνευματικός οδηγός είναι, λέει, οι πατέρες το λένε αυτό, το αρχέτυπο της σωτηρίας των άλλων. Το αρχέτυπο της σωτηρίας, ναι. Το όμα της διανοίας του είναι καθαρό και αθόλωτο. Όσο πιο υψηλό αξίωμα έχει, τόσο πιο πολύ λόγο θα δώσει στον Θεό, λέει ο Χρυσόστομος, το λέει, στην παραβολή του κακού. Ο Φιλέτου, λέει. Ναι, εφόσον ο Θεός του έδωσε το χάρισμα αυτό, οφείλει να το καλλιεργήσει ως καλός οικονόμος. Να είναι διδάσκαλος απλανής και πνευματοφόρος στους λόγους με τους οποίους θα συμφωνεί και η ζωή του. Να υπάρχει, θα λέγαμε, συστοιχία λόγων και έργων. Να μην λέει άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Να παραβλέπει το δικό του συμφέρον για τους άλλους. Να λέγει, όπως γράφει ο Αββάς Κασιανός, να έχει την αρετή της διακρίσεως. Διάκριση, να πω κάτι που διάκριση δεν είναι, διάκριση δεν είναι να η ευγένεια, έτσι δεν είναι, αλλά διάκριση είναι να διακρίνεις ποιες είναι δαιμονικές καταστάσεις και ποιες είναι καταστάσεις της χάριτος, έτσι είναι. Οφείλει να είναι δυνατός όλες τις αρετές, δηλαδή να έχει τα μυστικά και μεγάλα χαρίσματα, αλλά και τα σημαντικά, όπως να έχει σώες της φρένης του. Αν ο ίδιος δεν έχει το φως του Αγίου Πνεύματος, πώς θα οδηγήσει τους άλλους? Πώς θα τους διδάξει? Πώς θα αναδειχθεί αλλοτρίους λογισμούς? Φυσικά απαιτείται να είναι ορθόδοξος, έτσι. Άμα δεν είναι ορθόδοξος, δεν μπορεί να έχει πνευματικά χαρίσματα. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε τι, ορθόδοξος. Τώρα να κάνω και μερικές θλιβερές διαπιστώσεις που τις κάνει ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο Θεολόγος. Και άλλοι πατέρες. Παραδείγματος, ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει, δεν νοείται πνευματικά ο κατασάρκα ζών. Ε? Πνευματικός νοείται ο μη κατασάρκα ζών. Δηλαδή δεν πρέπει να ζει σαρκική ζωή ο άνθρωπος. Επίσης ο Άγιος Σημεών παρατηρεί στην εποχή του πολύ πνευματική οδηγή λόγω της πνευματικής καταπτώσεως της εποχής τους, που επικρατούσε στα χρόνια, δεν είναι άξιοι ούτε χριστιανοί να ονομάζονται. Λέει ο Άγιος Σημεών σε μια κατηχήσή του, λέει, πολύ πνευματική οδηγή που παρουσιάζονται εκεί και κάνουν τον πνευματικό, λέει, ούτε χριστιανοί δεν πρέπει να ονομάζονται. Όχι πνευματικοί, ούτε χριστιανοί. Πώς ουκ εσχύνονται χριστιανούς εαυτούς ονομάζουν, πώς ανοίγουν το στόμα τους και μιλούν με ανέδεια για τα αποκεκριμένα μυστήρια του Θεού, πώς συγκαταλέγουν τον εαυτό τους μεταξύ των χριστιανών και τον συναριθμό μεταξύ των πνευματικών. Οι άνθρωποι αυτοί τίποτα από εκείνα που είναι αναγκαία δεν κάνουν, ούτε φέρνουν κάποιο στο φως της γνώσεως. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, το είπα και προηγουμένως, στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή» γράφει πως η απειρία πολλών νέων πνευματικών δημιούργησε πολλά προβλήματα στους πιστούς. Είδατε, δηλαδή πας εκεί να βρεις κάτι και σου λέει άλλα ντάλλο. Όταν κάποιος αυτοσχεδιάζει και δεν βασίζεται στην πείρα της Εκκλησίας, ούτε στην πείρα των πατέρων και γεροντάδων, είναι πολύ φυσικό να πέσει και έξω. Να μην ζητάει το θέλημα το δικό του, αλλά το θέλημα του πέμψαντος πατρός, όπως είπε και ο ίδιος ο Κύριος. Να, μερικά στοιχεία που έχουν σχέση με την προσωπικότητα του πνευματικού. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω
πώς πρέπει να εξομολογεί ο πνευματικός. Θα μου πείτε τώρα, δεν κάνετε σεμινάριο εξομολογήσεως. Όχι. Έστε στην Ήπασα, ναι. Κοιτάξτε, συμβασμότατε, έχει υποβαθμιστεί το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως επί των ημερών μας. Να σας πω, μάλλον γίνεται μια συζήτηση πνευματική και ωφέλιμη για διάφορα προβλήματα που συναντάει ο εξομολογούμενος, αλλά δεν έχει τη βαθιά αίσθηση της αμαρτωλότητος και τα στοιχεία αυτά του μετανοούντος. Ναι. Κοιτάξτε, μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο εξομολογεί ο πνευματικός τους προσερχομένους στο μυστήριο της μεγάλη σημασία έχει. Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι δικανικό το μυστήριο, δεν είναι δικαστικό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πώς λέει και ο Χρυσόστομος για τον Άσωτο, που τον δέχτηκε ο πατέρας, ότι πατήρ και ου δικαστής. Δηλαδή ο πατέρας ήταν πατέρας και όχι δικαστής, δεν του είπε τίποτε. Σκοπός της εξομολογήσεως δεν είναι η καταδίκη του αμαρτωλού, αλλά η θεραπεία του. Έτσι. Τα λόγια του πνευματικά, είτε είναι αυστηρά είτε είναι ποιητική, πάντοτε αποβλέπουν στη θεραπεία του εξομολογουμένου. Έτσι. Εγώ συνηθίζω μάλιστα να λέω ότι πρέπει ο εξομολογούμενος, φεύγοντας από το εξομολογητήριο, να φεύγει πάντοτε με ελπίδα. Δεν πρέπει να φεύγει με ελπίδα. Έτσι. Δεν πρέπει να είναι με κατεβασμένα τα αυτιά. Δηλαδή να φύγει από εκεί και να πει ότι εγώ δεν ξαναπατάω ποτέ στο εξομολογητήριο. Ότι χάθηκα. Ναι, ναι. Ότι ναι. Πλέον για μένα η σωτηρία δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Πρέπει και τα αυστηρά λόγια του πνευματικού να τα δεχθεί έτσι σωστά και να αποχωρήσει, ας πούμε, χωρίς να έχει την εντύπωση ότι πλέον γι' αυτόν τελείωσε το παν και απόλυε κάθε ελπίδα. Να φύγει πάντοτε με ελπίδα. Ακόμη και κανόνα του βάλει ο πνευματικός να είναι κανόνας ελπίδος. Έτσι. Έτσι. Η ελπίδα πρέπει να πρετανεύει μέσα στο εξομολογητήριο. Ναι. Δεν πρέπει ποτέ να φύγει έτσι, όπως σας είπα προηγουμένως, απελπισμένος, κατησχημένος, αποδιοπομπαίος τράγος. Όχι έτσι. Τότε δεν έχει και νόημα το. Η εξομολόγηση. Αφού λέει και ο Κύριος. Χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Αν ένας μετανοήσει ειλικρινά και γίνεται και μεγάλη χαρά στον ουρανό, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να το αισθανόμαστε, έτσι, ναι. Ο Ιερός Χρυσόστομος πολλές φορές το τονίζει αυτό. Λέει ο πνευματικός, ο ιατρός, δεν είναι δουλειά του μόνο να σκαλίζει το τραύμα. Η δουλειά του είναι να θεραπεύσει το τραύμα, έτσι. Γιατί έρχονται πολλοί στο εξομολογητήριο και οι πνευματικοί αρχίζουν και ρωτάνε, ξαναρωτάνε, 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 λεπτομέρειες, παρά λεπτομέρειες, παρά λεπτομέρειες. Καμιά φορά απελπίζεται και ο άνθρωπος μέσα εκεί. Δηλαδή, εντάξει, το τραύμα θα το αποκαλύψεις, αλλά δεν θα σταθείς εκεί, μη μόνο τέμνην, αλλά και επιδεσμήν τα έλκη. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να το θεραπεύσεις, να του βάλεις το φάρμακο. Ποιο είναι το φάρμακο, ναι. Όχι μόνο να βάζουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, αλλά και να δένουμε και τα τραύματα. Και τα ανάλογα πράγματα. Ο γάριος του ανθρώπου, ο Κίλθεν, ανθρώπους απολέσει, αλλά σώσει. Τότε εκείνο το περιστατικό που έγινε στη Σαμάρια, θυμάσαι. Ναι. Που πέρασε από εκεί και του είπαν δεν σε δέχονται. Και λέει ρίξε φωτιά από τον ουρανό να τους κάψεις. Και λέει δεν καταλάβετε πιανού πνεύματος μαθητέ είστε. Ο γάριος του ανθρώπου, ο Κίλθεν απολέσει, αλλά σώσει. Ναι, αυτή. Στην εξομολόγηση αυτό είναι το σκοπό αυτό. Δεν είναι τόσο να ο άλλος απλώς να απαγγείλει τα αμαρτήματά του σαν ποίημα. Αυτό μπορεί να το κάνει και σε μια καφετερία με το φίλο του, έτσι δεν είναι. Ναι. Και πολλοί λένε και τα πιο απόκριφα πράγματά τους ενώπιον όλων. Και δεν ντρέπονται κιόλας, έτσι. Και καμαρώνουν. Και καμαρώνουν, ναι. Ο σκοπός μας είναι όταν θα τα πει να νιώθει μια φοβερή συντριβή ότι μπροστά στο Θεό έχει διαπράξει πράγματα που του έχουν στερήσει τη χάρη του. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή να καταλάβει ότι έχει ανάγκη από ιατρία πνευματική, ότι είναι άρρωστος και έχει ανάγκη από ιατρία πνευματική. Αυτό που λέει ο Κοζάνης, είναι φοβερό πράγμα να είσαι άρρωστος και να μην το καταλαβαίνεις. Έχετε δει κάτι ψυχοπαθείς, ενώ είναι φοβερά άρρωστοι. Δεν θέλω να πάω στον γιατρό. Ναι. Και σου λέει, σε ψυχίατρο θα πάω. Σε ψυχίατρο, μάλιστα. Εγώ πάω για την καρδιά, ο άλλος πάει για το. Όλοι έχουμε από κάποια προβλήματα. Και προβλήματα και πολλές φορές και μεγάλα προβλήματα. Ναι, δεν είναι μικρά και μεγάλα. Τώρα ας δούμε μερικά πρακτικά σημεία της συμπεριφοράς του πνευματικού έναντι του εξομολογουμένου. Θα μου πείτε τώρα αυτά τι ενδιαφέρουν τους ανθρώπους, αλλά
Δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, για όλους είναι αυτά θα λένε. Έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Ας πούμε, να φαίνεται προσινής και χαρούμενος και όχι συνοφριωμένος και κατηφής. Παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή πας τώρα στο εξομολογητήριο και βλέπεις ένα πνευματικό με κατεβασμένα τα μούτρα, έτοιμο να σου δώσει σφαλιάρες, έτσι δεν είναι, με τη δαμόκλειο σπάθεια από πάνω σου. Ο πνευματικός πρέπει να είναι χαρούμενος, όχι χαζοχαρούμενος, αλλά να έχει, ας πούμε, να έχει τα στοιχεία ότι αυτά που θα σου πει, θα στα πει για να σε θεραπεύσει, όχι για να σε κατακρίνει. Η αμαρτία κατακρίνει τον άνθρωπο, όχι ο πνευματικός. Ο πνευματικός απλώς εκείνη την ώρα προσπαθεί να ξεσκεπάσει το τραύμα και να το θεραπεύσει. Και ιδίως στα νέα παιδιά να τους δώσει την εντύπωση ότι τους εμπιστεύεται, τους αγαπάει. Στα μικρά παιδάκια το ίδιο, έτσι δεν είναι. Εγώ βλέπω μερικούς που έρχονται, όχι αρκετούς έχω δει, αρκετούς που έχουν έρθει για πρώτη φορά που όπου τρέμουν ολόκληροι. Τρέμουν και άγχος και ολόκληροι μαντράχαλ μέχρι και πάρω και γυναίκες και αυτά. Λέω, γιατί φοβάσαι, λέει, πρώτη φορά πάτε, λέει, πρώτη φορά. Και προσπαθώ πριν να αρχίσω, ρωτάω πώς είναι η εργασία σας, τι κάνετε, ξέρω εγώ τι, μέχρι ότι να τους φύγει το άγχος. Ναι. Τους κάνω μια μεγάλη εισαγωγή έτσι εκεί, τι είναι να ας πούμε τι λέω, να σας πω τι λέω. Λέω, έχεις άλλη φορά εξομολογηθεί, όχι, λέει, όχι. Να σου πω εγώ λίγα λόγια για την εξομολόγηση. Κοίταξε, το μυστήριο είναι μυστήριο αγάπης, δηλαδή φανερώνεται η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και η μετάνοια του ανθρώπου προς τον Θεό. Μετά πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον πνευματικό που εξομολογήσει. Του λέω και συγχωρώνται όλες μας οι αμαρτίες. Μέχρι ότου να του φύγει η ταραχή. Γιατί βλέπετε μερικοί υδρώνουν. Έχω δει και να υδρώνουν. Λέω και πάτερ, λέει, τι να σου πω, λέει, ξέρεις πόσες φορές επέχησαν να έρθω και δεν ήρθα. Και από μια διπλανή πόλη ήταν να έρθει εκεί να με δει και μου είπε ότι δύο φορές γύρισε πίσω ξανά και δεν ήρθε. Να δει τον πνευματικό ήθελε. Θέλω να πω ότι στην αρχή είχε ένα άγχος ο άνθρωπος, δεν είναι. Και πολλοί λένε κάθε φορά που έρχομαι στην εξομολόγηση νιώθω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο πνευματικός πρέπει να είναι λίγο προσινής, έτσι ευπροσίγουρος, χαρούμενος. Ναι. Και να μη σκαλίζει θέματα που αναφέρονται σε κάποια αμαρτήματα τα οποία δεν χρειάζεται να ξέρουμε την περιγραφή, να μας τα λέει. Κατάλαβα τι είναι αυτό που μου λέτε. Και Θα τα πει μόνος του αυτός. Να μην πεις στην κρεβατοκάμαρα. Ναι. Αν είναι αυτά θα τα πει μόνος του αυτός. Ναι. Δεν χρειάζεται εσύ να το αριθμίζεις, να παριθμίσεις ολόκληρο κατάλογο. Ολόκληρο κατάλογο, υπάρχουν μερικοί που ολόκληρο κατάλογο, έτσι είναι. Δεν θέλω να πω ότι όταν θα μπει μέσα πρέπει ο άνθρωπος να ηρεμήσει, να είναι γιατί μέσα στην ταραχή δεν μπορεί να το... Λέει, έχω τύχει κανένα δύο φορές που μου λένε είμαι τόσο ταραγμένος, δεν ξέρω τι να πω. Πρώτα τα ήξερα απ' έξω, λέω, τώρα δεν ξέρω τι να πω. Εκεί λίγο περισσότερο τους κρατάω, τους μιλάω, ξέρω τι. Λίγο να... λέω και κανένα έτσι αστείο, μέχρι ότου να μπορέσουν να συνέλθουν, ναι, γιατί αυτό δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Όταν μάλιστα είναι και κλειστός ο άνθρωπος, να τα βγάλει αυτά στην επιφάνεια και να στα πει. Έτσι δεν είναι, δεν είναι τόσο. Μερικοί τους πιάνουν τα κλάματα, άλλοι ξέρω εγώ κάθονται πάνω στην καρέκλα σαν να κάθονται σαν αναμένα κάρβουνα κλπ. Πρέπει να είναι ο πνευματικός ευπροσίγουρος. Το πρώτο που πρέπει να είναι ευπροσίγουρος και να έχει και μια έτσι χαρούμενη διάθεση. Δεύτερον, όπως είπα προηγουμένως, να έχει εμπιστοσύνη στον πνευματικό που εξομολογείται. Τώρα εγώ λέω κάτι, αλλά δεν το λέω όμως έτσι επίτηδες. Λέω, αν ο πνευματικός, πόσες φορές λέω, έχεις έρθει πολλές να με λέει, μερικοί μου λένε, σας ξέρω μερικές φορές. Άλλου λέει, εγώ δεν σας ξέρω καθόλου. Λέω, τότε ήρθε στην εξομολόγηση, αν με ρωτήσει πόσο είναι το ποσοστό που σε εμπιστεύομαι, θα σου πω, 50, 55, 60. Μετά την εξομολόγηση πρέπει να σε εκτιμώ 1000 φορές περισσότερο, λέω. Να μην σε διαπομπεύσω, να μην αφήσω υπονοούμενα, όλα, ναι. Οπότε αυτός παίρνει λίγο θάρρος σου, λέει να ξεχάσω αυτά που θα μου πεις. Δεν πρέπει να τα... και πράγματι ο Θεός βλέπετε, πολλά από αυτά που μας λένε τα ξεχνάμε όλα. Έτσι δεν είναι, ναι. Δεν θυμάται κανείς τίποτα, δεν το έχετε παρατηρήσει. Έτσι. Δεν θυμάται κανείς τίποτα, ναι. Να έχει να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Να έχει διάθεση να ακούσει τον εξομολογούμενο.
Δεν μπορώ να το λύσω. Σε τρία λεπτά τελειώνω. Εγώ το έχω πάθει μερικές φορές. Όταν έχω κήρυγμα μετά, λέω πες τα γρήγορα, πρέπει να φύγω. Αλλά είναι σε ανθρώπους που είναι δικοί μου, που θα ξανάρθουν και άλλη φορά. Ναι, αλλά κανονικά ο πνευματικός πρέπει να έχει διάθεση να ακούσει τον εξομολογούμενο. Έτσι, να μην του πει ότι είσαι υποπροθεσμία. Το εξομολογητήριο πρέπει να είναι ξεχωριστά. Όχι, έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα δεσπότιμο. Είναι εξομολόγος, είναι ιεροκήρυκτες, είναι γιατί εμείς το ίδιο πολεμικό αεροπλάνο το κάνουμε και αερομαχίες και βομβαρδιστικό και αναγνωριστικό. Ναι, ούτε να είναι... να γίνει κήρυγμα, γιατί μερικοί έρχονται για να ακούσουν κήρυγμα, έτσι. Αλλά ούτε και να είναι κανείς και μουγκοθόδωρος, έτσι δεν είναι. Να λέει εκείνα τα οποία πρέπει. Και εκείνοι που έρχονται να εξομολογηθούν δεν θα πρέπει να ακούσουν κάποια διάλεξη εκεί. Ιδίως όταν μάλιστα είναι απ' έξω και περιμένουν ένα πλήθος ανθρώπων. Αλλά δεν είναι σωστό να του λέμε με το ρολόι. Τρία λεπτά έχει στη διάθεσή σου, τότε ψυχοπλακώνεται, έτσι δεν είναι. Και όταν είναι και άνθρωπος. Άγνωστος, ακόμη χειρότερα. Αλλά όταν είναι γνωστός, θα σε ειδοποιήσουν να έρθεις μια άλλη ώρα. Αυτό είναι, είναι άλλο. Μετά προσοχή στις ερωτήσεις που κάνουμε, έτσι δεν είναι, το είπατε και εσείς. Έχουμε θλιβερά παραδείγματα ερωτήσεων προς τον εξομολογούμενο να ζητάει λεπτομερείς περιγραφές αμαρτημάτων και μάλιστα σαρκικών. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι. Απαράδεκτο, ναι. Τα χειρότερα, το χειρότερο είναι να τα απαγγείλει ο πνευματικός στις ερωτήσεις με ομό τρόπο. Εγώ έχω και τέτοιες περιπτώσεις να του λέω μήπως έκανες αυτό. Αυτά πες του γενικά. Γενικά. Να, εγώ είχα κάθισα μια φορά και κάθισα στο μυαλό μου πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άλλο. Μου λέει κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να πω, ρώτα με εσείς. Το λένε πάρα πολύ. Ρώτα με εσείς και εγώ τώρα λέω για να δω πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο. Με ερωτήσει. Άρχιζε λόγο. Μισείς κανέναν άνθρωπο. Αυτό εύκολα το δέχεται. Ξέρω εγώ, δεν μισώ ή μισώ. Ναι. Κατακρίνεις, κουτσομπολεύεις, ηρωνεύεσαι, συκοφαντήσεις, σχολεία. Αυτά τα δέχονται. Καταλάβατε. Αυτά τα δέχονται. Ναι. Όχι, όχι, πάτε. Τι λες, ξέρω τι κλπ. Λες τέτοια πράγματα. Ναι. Διαβάζεις την Αγία Γραφή. Ναι. Μήπως διαβάζεις κανένα παλιό βιβλίο. Μήπως βλέπεις την τηλεόραση τίποτα άσχημα. Ναι. Γενικές ερωτήσεις, έτσι δεν είναι. Μήπως και εκεί ανάμεσα στα άλλα μπορεί να πει κανείς κάτι και για αυτά. Μήπως έπεσε σε κανένα σαρκικό αμάρτημα γενικά. Ναι. Θέλω να πω ότι πολλοί ξέρουν ποια είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Πολλοί, αρκετοί, δεν ξέρουν να τα ξεχωρίσουν. Ποια είναι κανονικά και ποια δεν είναι κανονικά. Και μερικοί δεν τα θεωρούν τίποτε. Δηλαδή... Εκεί ο πνευματικός θέλει να είναι πολύ προσεκτικός. Δεν πρέπει να τους αρχίσει τις καρπαζιές. Θα έρθουν και τη δεύτερη φορά και την τρίτη και την τέταρτη. Έχει. Θα περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Και θα δείτε ότι αυτά όσο θα ζυμώνεται μέσα στην εκκλησία, θα ακούει κηρύγματα, πνευματικές ομιλίες κλπ. Θα τα καταλάβει μόνος του και θα τα πει. Δεν χρειάζεται εμείς να έχουμε ένα κατάλογο και να του το λέμε και εκείνο και εκείνο και ειδικά πράγματα, ειδικά, ειδικά. Ειδικά μου λέει ένας πήγα σε έναν, λέει, μα τι με ρωτούσε, λέει, τέτοια πράγματα, λέει. Μπορώ να κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Μου ερωτούσε πράγματα που δεν ήταν σωστά. Μετά πας στην εκκλησία, ας πούμε, κοινωνάς, κάνεις ελεημοσύνη. Γενικές, να του δημιουργήσεις ερωτήματα. Εγώ στο τέλος του λέω κιόλας, ότι κοίταξε, εγώ σου είπα γενικές ερωτήσεις. Τώρα, αν έχεις κάτι που μέσα στο κρύβεις και θέλεις να το πεις, πες το. Δεν θέλεις άλλη φορά. Ένας μου είπε μια φορά, αυτά που σου είπα σου αρκούν. Την άλλη φορά θα σου το πω τα άλλα. Εντάξει, λέω. Την άλλη φορά. Ναι, μου λέει, αυτά που είπα θα σου αρκούν, λέει. Την άλλη φορά που θα έρθω, θα σου πω, λέει, και τα άλλα. Εντάξει, λέω. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Και μετά ο πνευματικός πρέπει να δίνει σαφείς απαντήσεις. Σαφείς απαντήσεις, έτσι. Γι' αυτό λέμε εις περίπτωση αδυναμίας των πνευματικών να ερωτούν τον επίσκοπο, έτσι. Τι θα τους λέει. Ναι. Μετά οι ποινές, αν μπορούμε ότι είναι ποινές, να είναι υποφερτές και θεραπευτικές. Δεν μπορεί να βάζεις τώρα 7 χρόνια να μην κοινωνήσει ο άλλος. Έχω να κοινωνήσω 30 και εσύ άλλα 7, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ, έτσι. Ναι. Ή δεν μπορεί να τον βάζεις να διαβάσει όλη την ημέρα
ευχές, απόδειγμα, παράκληση όταν είναι οικογενειάρχης. Ναι. Αυτά όλα πρέπει να τα προσέχει κανείς και έχω σημειώσει ακόμη ότι δεν πρέπει να φύγει ποτέ απελπισμένος από το εξομολογητήριο. Ναι. Και μάλιστα να του δημιουργήσουμε την επιθυμία να ξαναέλθει και πάλι. Μερικοί το λένε, λέει θα ξαναέρθω και πάλι και έρχονται πράγματι. Α, αυτό μόνος του θα το κάνει, ναι. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται στα παιδιά, έτσι, να εξομολογούνται με διάκριση. Και στους υποψηφίους ιερείς πρέπει να είμαστε αυστηροί. Ωραία. Η μόνη περίπτωση που πρέπει να είσαι αυστηρός για τα κολλήματα της ιεροσύνης είναι αυτός. Και φυσικά πρέπει να θυσιάζουμε χρόνο και τις ανέσεις μας για την εξομολόγηση. Θα μου πείτε, άμα παραδώσουμε όλο το χρόνο μας, από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να εξομολογούμε. Τι να κάνουμε όμως, αυτό είναι και μια πάρα πολύ πνευματική σπουδαία εργασία. Ο γέροντας ο πατήρ Επιφάνιος έλεγε ότι η εξομολόγηση δεν σταματά στο εξομολογητήριο. Ο πνευματικός πρέπει να παρακολουθεί τα πνευματικά του παιδιά και έξω από το εξομολογητήριο. Να τους δίνει ευκαιρίες έτσι να συνομιλούν μαζί τους, να τους επεξηγεί ορισμένα πράγματα, να τους προτρέπει να πηγαίνουν στα κηρύγματα κλπ. Ναι. Δεν έχει συναντήσεις μαζί τους. Ναι. Να τους δημιουργήσει την αυτή ότι θα μπορούν να τον συναντούν και να μιλάνε για χίλια δύο πράγματα πνευματικά χωρίς το επιτραχύλιο του. Διότι πολλά που θέλω να ρωτήσω από τον πνευματικό δεν είναι αμαρτήματα, είναι ερωτήσεις πνευματικής φύσεως, έτσι. Με τον πατέρα Επιφάνιο επικοινωνούσα πολλές φορές τα βράδια αργά. Δεν μου είπε ποτέ, ρε αδερφέ, τι ώρα είναι αυτή που μου παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή τον συμβουλευόμουν για θέματα που μου αφορούσαν και έπαιρνε τις πιο σωστές απαντήσεις. Ποτέ δεν είδε τη δυσαρέσκειά του στο πρόσωπο. Ναι, και έχω και ένα τελευταίο μικρό θέμα, τόσο δά είναι, η εξομολόγηση του εξομολόγου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους της εξομολογήσεως, εμείς οι πνευματικοί οφείλουμε να εξομολογούμεθα συχνά και με μεγάλη ταπείνωση. Να έχουμε και εμείς ποιον, το πνευματικό μας. Έτσι, ναι. Έτσι δεν θα πέφτουμε σε λάθη και δεν θα καθοδηγούμε λάθος τα πνευματικά μας, τι, παιδιά. Θυμάμαι αυτό τον Κονιδάρη, τον καθηγητή, το θυμάστε? Τον καθηγητή. Ναι, που πέθανε, παλιά ήταν. Ναι, ναι. Φοιτητάκος ήμουν εκεί που έλεγε πρέπει να βρείτε ένα πνευματικό ο οποίος θα είναι ανώτερος από εσάς για να μπορεί να σας εξομολογήσει. Και έλεγε και εμένα ποιος θα με εξομολογήσει. Δηλαδή δεν έβρισκε ανώτερο άνθρωπο για να εξομολογηθεί. Ενώ αυτό είναι λάθος. Μπορεί να πάει να βρεις έναν πνευματικό που ας μην έχει τις γνώσεις που έχεις εσύ, αλλά να έχει πνεύμα σοφίας. Έναν πατέρα Ιάκωβο. Ναι, πνεύμα σοφίας και χάριτος. Και να μεταπεί, τότε έχει και αξία η εξομολόγηση. Διότι ταπεινώνεις τον εαυτό σου, εσύ ο σοφός, ο μεγάλος, ο περηφανής και ζητάς το έλεος του Θεού. Να λοιπόν μερικές από τις σκέψεις που έχω σημειώσει εδώ για την εξομολόγηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο σας. Σεβασμιότατε και η ώρα μας περιορίζει. Θα ήθελα να μας πείτε εάν σήμερα όπως γίνεται η εξομολόγηση οι χριστιανοί μας κάνουν απλώς μια συζήτηση ή εάν συναισθάνονται τη βαρύτητα του αμαρτήματος και έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία του μετανοούντος ανθρώπου για να πάρουν την άφηση. Κοιτάξτε, είναι ελοχεύει ο κίνδυνος αυτός. Να πάμε στην εξομολόγηση και να αρχίσουμε τη συζήτηση μπουρ, χωρίς όμως διάθεση μετανοίας, έτσι. Λένε οι γεροντάδες ότι άμα πας να εξομολογηθείς χωρίς από μέσα σου να έχεις πάρει την απόφαση να μετανοήσεις, απλώς απαγγέλεις τα αμαρτήματά σου, η εξομολόγηση δεν έχει επιτύχει του σκοπού της. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει. Παραμένει, οι ρίζες όλες παραμένουν και όλα τα αυτά. Μπορεί να βγεις έξω από το εξομολογητήριο και να πέσεις πάλι την ίδια στιγμή. Ο σκοπός είναι με μετάνοια να μπεις μέσα εκεί και με συντριβή, ζητώντας το έλεος του Θεού. Ούτε πάλι να πας να παγιδεύσεις το πνευματικό. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Πάνε να παγιδεύσεις το πνευματικό στις απόψεις τις δικές σου. Διότι λέει κάπου το λέει και ο πατήρ Σοφρόνιος. Να ακούς τον πρώτο λόγο του πνευματικού. Λέει, άμα πας εκεί και του βάζεις τρικλοποδιές και ξέρω τι, ώστε να συμφωνήσει με αυτά που εσύ ήδη προηγουμένως έχεις κανονίσει μέσα σου, ούτε και αυτό είναι. Έτσι δεν είναι? Ο σκοπός είναι να έχεις πνεύμα μαθητείας και συντριβής και να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Έτσι. Σεβασμιότατε, έχετε το λόγο να απευθύνετε
στους αγαπητούς τηλεθεατές ένα μήνυμα. Θέλω να πω ότι αυτή η πνευματική εργασία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία μας δεν αφορά μόνο τους λαϊκούς, αφορά όλους μας, και τον Επίσκοπο και τον Πατριάρχη και εσάς και τον άλλον και όλους, έτσι. Όλοι πρέπει να έχουμε ένα πνευματικό οδηγό. Θα μου πείτε, έχουμε πάει τόσες φορές να εξομολογηθούμε. Ξέρουμε ακριβώς τι θα μας πει ο πνευματικός. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η ταπείνωση που θα υποστείς όταν πας μέσα στο εξομολογητήριο, που είναι σωτήρια, έτσι. Δεν πας εκεί σαν φτωχοσυμπέθερος, σαν κακομύρης, σαν άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τον ήλιο μοίρα, αλλά πηγαίνεις προσβλέποντας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήλθε να αμαρτωλούς σώσε, και ζητώντας το έλεος του Θεού. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, πολύ μεγάλη δωρεά, ώστε δεν το βλέπετε. Κανείς μπορεί να περάσει μια ζωή πολύ τάραχη, άμα εξομολογηθεί ειλικρινά και μετανοήσει, όλα αυτά φεύγουν από μέσα, αδειάζει από μέσα, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, νιώθει ότι αρχίζει μια καινούρια ζωή για αυτόν. Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού αυτό το μυστήριο, αρκεί να γίνεται σωστά και ορθόδοξα, έτσι. Να μην γίνεται κατά τρόπον δικανικό, δικαστικό, αλλά να γίνεται ούτε εξουσιαστικά ο πνευματικός, ούτε έτσι ωφελημιστικά ο άλλος, αλλά να είναι μυστήριο που ο μεν πνευματικός θα μεταφέρει την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και ο άνθρωπος θα εκφράσει τη μετάνοιά του προς τον Θεό. Και έτσι θα γίνεται, θα βρει το στόχο το μυστήριο. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζεται η σημερινή μας συνάντηση. Ο πατήρ Ιωήλ, έμπειρος πνευματικός, είναι από τους λίγους επισκόπους που ασχολούνται πολύ με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και πολλές φορές, αν τον αναζητήσετε στη Μητρόπολη, θα τον δείτε να εξομολογεί, και μέχρι αργά τη νύχτα να βρίσκεται σε χωριά και ενορίες της Ιεράς Μητροπόλειός του, να θελεί το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αυτό τι φανερώνει, την αγωνία που έχει ο Επίσκοπος για τη σωτηρία και τη λύτρωση των ψυχών. Βεβαίως η εξομολόγηση σβήνει τις αμαρτίες, αρκεί εμείς να έχουμε πάρει την απόφαση να διορθώσουμε το βιβλίο μας, τη ζωή μας, και να αποκαλύψουμε τα λάθη μας και και τις φλεγόμενές μας, για να βάλει η Εκκλησία τα μαλάγματα, όπως μας είπε εδώ ο Σεβασμιότητος, για τη θεραπεία. Αυτό που μας είπε, η εξομολόγηση είναι θεραπευτική, δεν είναι δικαστική. Δεν δικάζομαι τον κατηγορούμενο, αλλά εξετάζομαι τον ασθενή για να τον βάλουμε τα μαλάγματα, για να θεραπεύσουμε το τραύμα και να του χαρίσουμε την ελπίδα για την αυριανή ημέρα. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ας μιλισμονούμε ότι έχουμε χρέος να περάσουμε όλοι μας από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το... Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ο κόπος σας και οι θυσίες σας προσμετράτε εδώ. Γιατί όλα καταλήγουν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Έχετε έναν άνθρωπο προβληματισμένο, απογοητευμένο, πληγωμένο, θλιμμένο και ψάχνει μια ελπίδα. Αυτήν την παρέχετε εσείς. Ευχαριστώ. Η καμπάνα θα χτυπήσει και για σένα. Θα σε καλέσει στον οίκο του Θεού για να στείλεις μαζί με τους άλλους πιστούς ευγνώμονη τη δοξολογία, πύρινη την ηγεσία στον Κύριο που σου χάρισε τα πάντα και δύναται τα πάντα.
Αύριο είναι Κυριακή. Και για μένα και για σένα θα χτυπήσει η καμπάνα.